της Ιππραγγελίας. Παρασύφτης Βραγγελίας. Εάν προκριθούμε πάμε στο Σαλβάδορ, μακάρι να μας είναι και βρίσκουμε τους Ολλανδούς μπροστά μας. Και να κάνει ταξίδι να συγγιστεί. Δεν πρέπει. Σαλβάδορ. Εδώ βλέπουμε και πλάνα από το γήπεδο. Εικόνες έξω από το γήπεδο με τον κόσμο σιγά σιγά να φέρνει τη θέση του. Ξέρει το κόσμο για να πάρει την θέση του εδώ στο σταδίου. Βλέπετε τους Κωνσταρικανούς που έχουν και αυτή πολύ έντονα κάτι την αναμέτρηση. Θα είναι περισσότερο μας. Ναι. Μεγάλη διαφορά τους. Γιατί η Κωνσταρίκα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει για μια χώρα, το ξαναλέμε, μόνο στη Μουντιάλ του 1990 στην Ιταλία το κάνει μέλη. Το λέω και εμείς. Δεν έχουμε ξαναπάρει το πέρασε και αποκλείστηκε από την Ομαχία. Σωστά. Δεν μπορεί να μην γίνει ορίστο το πάντο. Μια ομάδα λοιπόν που και για αυτήν είναι ένα ιστορικό παιχνίδι αυτό στην Ελλάδα. Είδατε και Έλληνες, έξω από το Ρεσίπε. Είδατε και το Πούλμαν με την αποστολή της Κώστα Ρίκα. Οι αποστολές φτάνουν σιγά σιγά στο γήπεδο για την αναμέτρηση. Τα πλάνα από τα αποδυτήρια. Με τον Μπρέαν Ρουίς. Μια από τις σημαντικές απειλές της ελληνικής ομάδας. Πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Ο Τζόελ Κάμπελ, που αγωνίστηκε στα μέρη μας φέτος στον Ολυμπιακό, δανεικός από την Άρσεναλ. Είδαμε ότι του Κέιλορ Νάβας προηγουμένως, ενός εξαιρετικού τερματοφύλακα, έχει κάνει τρομερή σεζόν με τη Λεβάντε. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να τον νικήσουμε. Οι παίκτες κάνουν ακριβώς αυτό που μας έλεγε προηγουμένως ο Μίτρο Μακλάς. Λέω ότι πέρσι είναι αυτή τη μουσική, πηγαίνοντας προς το γήπεδο. Για το χαρακτηριστικό πλάνο, μεγάλη πίεση λογικό είναι. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Κώστα Ρίκα, ο Καθολιστήτο, ο Κολομπιανός τεχνικός, ο Μαρέντος, ο Κοντής. Ναι, εδώ είναι το πούμα της εθνικής. Η άφηξη της Ελλάδας. Μέτρα πολλά. Λίγο πριν από το στερικό παιχνίδι του Κώστα Ρίκα. Η πανέλα του Γιώργου Σαμαρά. Τα πλάνα από τα πολιτήρια, με τον Βασίλη Βασίλη Κοροσίδη, τον Ανδρέα Σάμαρη, τον Φάνη Γκέρκα, τον Κωσέ Κολέβα και τον Σοκράτη Παπασταθόπουλου. Εδώ είναι ο Φερνάντο Σάντος, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ακριβώς πίσω από τον Λεωνίδα Βόκολο, ο βοηθός του και οι Έλληνες διεθνείς, κατεβαίνοντας από το πούλμαν. Σε λίγο θα δούμε και συνεντεύξεις των ανθρώπων της εθνικής και διεθνείς του Γιάννη Μανιάκη και του Φερνάντο Σάντος. Λίγο πριν από το παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Κολέ, τον Γιώργο Σαμαρά. Όπως ήταν και από τα βοηθήρια, μην βλέπει κανείς εσύ η Ελλάδα στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ είναι και άνθρωποι από την Κώστα Ρίκα, από την ομάδα της Κώστα Ρίκα και αυτοί τρεμούν λίγο πριν από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα.